Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Έγινε μια αναβάθμιση στο Hover Air X1 και θα πάμε να δούμε αν έχει καλυτερεύσει κάτι, αν δεν έχει αλλάξει κάτι. Έχουν πει ότι έχουν βελτιώσει γενικώς τις λειτουργίες. Θα κάνουμε έτσι ένα γρήγορο τεστ, θα δούμε ότι όλα πάνε καλά. Η αναβάθμιση γίνεται μέσω της εφαρμογής. Έχει μια αναβάθμιση η εφαρμογή. Κάνουμε την εφαρμογή αναβάθμιση και στη συνεχεία συνδέουμε το Hover Air X1 με την εφαρμογή στο τηλέφωνο για να κάνουμε το firmware update του drone. Οπότε εδώ έχουμε το Hover Air X1 και θα πάμε να δούμε πρώτα τις βασικές λειτουργίες, ότι δουλεύουν όλες καλά. Πάμε λοιπόν να δούμε, να το ανοίξουμε πρώτα πρέπει. Αφού λοιπόν το ανοίξαμε, θα πάμε να δούμε τα βασικά που έχει εδώ απάνω, τα mode. Το συγκεκριμένο τώρα είναι το hover, οπότε πάμε να κάνουμε ένα hover για να δούμε πώς δουλεύει. Το βάλαμε σε hover, μας έπιασε, ωραία. Τώρα απλά μας ακολουθάει, κάνει track δηλαδή τις κινήσεις μας και βλέπετε κι εσείς, τραβάει και αυτόματα βίντεο. Όλα φαίνονται καλά, πάμε να το προσγειώσουμε. Πάμε στο επόμενο mode. Το επόμενο mode είναι το zoom out και πάμε να τεστάρουμε και αυτό. Με τον κλασικό τρόπο το βάζουμε μπροστά από το πρόσωπό μας και πατάμε το κουμπάκι για να ενεργοποιηθεί και να κάνει απογείωση. Θα πάει στα 9 μέτρα. Και θα κάνει ουσιαστικά είναι το... Για να δούμε, κάτσε να πάρει μπρος πρώτα. Ωραία, πήρε και ξεκινάει. Και κάνει το zoom out. Το έχω βάλει στα 9 μέτρα. Μια χαρά το κάνει, όλα είναι ok και έρχεται πίσω και κλείνει το κόκκινο λαμπάκι, ανοίγει το πράσινο και πάμε για προσγείωση. Πάμε να δούμε και το επόμενο. Είναι το follow. Κλασικό tracking δηλαδή. Θα πάω λίγο από εδώ, standard follow. Δεν θυμάμαι τις ρυθμίσεις που έχω κάνει, ξεκινήσει να γράφει, με κάνει track, για να δω. Ναι, με κάνει track κανονικά. Και θα έρθω και λίγο πιο κοντά στην κάμερα για να δείτε ότι όλα είναι εντάξει. Και γυρνάω, κάνω και μια κλειστή στροφή εδώ. Όπα, θα σκοτωθώ. Κάνω και μια κλειστή στροφή εδώ πέρα. Και έρχομαι και αν μείνω ακίνητος, λογικά θα πρέπει να έρθει προς τα μένα. Ή πρέπει να του βγάλω χεράκι, δεν το θυμάμαι. Ή πρέπει να πάω προς τα εκεί, ναι. Πρέπει να πλησιάσουμε τον drone για να σταματήσει να γράφει και να μπορέσει να κάνει την προσγείωσή του. Το είχα ψιλοξεχάσει, έχω και καιρό να το πετάξω, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Πάμε στο επόμενο. Circle είναι το επόμενο. Πατάμε μία φορά για να κάνουμε orbit. Ξεκινάει να γράφει και γυρνάει 2,5 μέτρα. Όλα μια χαρά. Μια χαρά και στον αέρα. Παιδιά, κάνει αφόρητη ζέστη. Αφόρητη ζέστη, δεν μπορείτε να καταλάβετε. Με βαράει και ο ήλιος. Α, βλέπω έχουν βάλει και φωτιά εκεί. Τελείωσε το orbit και αυτό μια χαρά. Σταμάτησε να γράφει και θα έρχεται προς τα εδώ για να βάλουμε το χέρι μας και να προσγειωθεί. Εσείς θα με βλέπετε λίγο πιο μακριά τώρα από την κάμερα, αλλά την δοκιμή μας την κάναμε και πλησιάζω ξανά εδώ πέρα για να πάμε στο επόμενο. Το επόμενο είναι bird eye, δηλαδή πάει προς τα πάνω. Πατάμε 15 μέτρα προς τα πάνω. Κάνω λίγο προς τα εδώ. Έχει κάτι δέντρα να με βρει. Ελπίζω να είναι από πάνω μου. Ναι, είναι από πάνω μου. Φύγε ρε. Και αυτό δεν έχει χειριστήριο, έτσι. Ελπίζω να κατεβαίνει σιγά σιγά. Παραλίγο να μας το φάνε τα κοράκια. Κοντεύει να τελειώσει ο Ιούνιος, ρε παιδιά, και ακόμα έχει κοράκια. Τι κατάσταση είναι αυτή. Έρχεται. Ελπίζω να σταματήσει να κάνει hover. Ναι, και βάζω χεράκι.
Και πάμε εδώ, 15 μέτρα το είχα βάλει λίγο πολύ. Ίσως 15 μέτρα να είναι καλύτερο να είμαστε σε κάποιο πιο ανοιχτό χώρο εδώ πέρα. Εντάξει, δεν λέγει τίποτα. Τις δοκιμές κάνουμε. Και εν συνεχεία, αυτό που θέλω να σας δείξω, όλα τα mod είναι εντάξει. Αλλά αυτό που θέλω να σας δείξω είναι ότι αυτή τη στιγμή θα βάλω να δείτε την εφαρμογή. Και εν συνεχεία περιμένουμε να μας εμφανιστεί το drone. Tap activate to connect, connect. Πάμε στο manual control που λέει, connecting to hover's Wi-Fi, και εδώ θα δούμε ότι εμφανίζεται η κάμερα του hover. Λοιπόν, απογειωθήκαμε και τώρα είμαστε με την εφαρμογή, η οποία τα χειριστήρια της είναι touchscreen φυσικά στο κινητό τηλέφωνο. Μπορούμε να βάλουμε και να γράφει κιόλας. 3-2-1 μετράει αντίστροφα και backward. Όπως βλέπετε, left, όλες οι κινήσεις, όχι, όχι, δεν είναι και ό,τι καλύτερο για manual control. Δεν είναι ακόμα, δεν έχει φτάσει ακόμα στο σημείο να μπορούμε να πούμε ότι πετάς manual με αυτό το drone. Είναι περισσότερο για τους αυτοματισμούς, το έχουμε πει. Για manual δεν θεωρώ ότι ακόμα είμαστε εκεί. Ελπίζω ότι με επόμενες αναβαθμίσεις να φτάσουμε να πετάμε και manual, φυσικά όχι σε μεγάλες αποστάσεις. Μιλάμε για μία περίμετρο, ξέρω εγώ, της τάξης των 30 μέτρων το πολύ. Όπως είπα όμως, είναι ένα selfie drone, το κατάλληλο drone για το καλοκαίρι. Και μας έδειξε ότι το καινούργιο firmware έχουν βελτιώσει, έχουν γίνει κάποιες βελτιώσεις όσον αφορά κυρίως σταθερότητα πτήσης. Αυτά είχαμε να πούμε για το Hover Air X1 και την τελευταία αναβάθμιση με το τελευταίο firmware. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!